Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και πάλι στο ΚΕΠΕΝΤΕ λύσαμε το θέμα. Και πάλι στο ΚΕΠΕΝΤΕ έχει δοθεί μια προσωρινή λύση, η οποία θα επικυρωθεί αύριο ή μεθαύριο. Δεν έχω δει τους τελικούς όρους αυτής της συμφωνίας, διότι πρέπει να τύχει έγκρισης. Δυστυχώς έχουν γίνει λάθη και παραλήψεις. Έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά... Πάντως, το έλεγα και χθες, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Υπουργού, έλεγα, να κάνει διαπραγμάτευση με νεκρά κουφάρια στους δρόμους και να προσπαθεί να λύσει ένα θέμα το οποίο η Γενική Ελέγκτρια προειδοποιούσε ότι θα φτάναμε εκεί από τον περασμένο Νοέμβριο. Ναι, πράγματι έχουμε περάσει... Από τον Ιούνιο, αν δεν με απατέμνει μου, και μετά τον Νοέμβριο. Πράγματι έχουμε περάσει τέσσερις πολύ δύσκολες ημέρες. Φυσικά αυτή δεν είναι η στιγμή για να αποδώσουμε ευθύνες σε κανέναν, παρά το ότι υπήρξαν λάθη και παραλήψεις, όπως έχω πει προηγουμένως. Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Και ευελπιστώ ότι αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε μια προσωρινή λύση 3 ή 6 μηνών. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι 3 μήνες με δικαίωμα από το κράτος να ανανεώσει για άλλους 3 μήνες, και μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες θα προσπαθήσουμε να δούμε ποιο πρέπει να είναι το ύψος αυτής της δραστηριότητας, αυτής της προσφοράς, γιατί υπάρχουν διστάμενες απόψεις τόσο από τον Γενικό Ελεγκτή όσο και από τον Γενικό Λογιστή μεγάλα ποσά, έτσι. Και από το κτηνιατρίο. Δηλαδή η διαφορά τους είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, όμως εδώ πρέπει να τονίσω ότι υπήρχε ένα συμβόλαιο για 7 ολόκληρα χρόνια που ανήρχε το στα 2,6-2,7 εκατομμύρια ευρώ και κανένας δεν έχει πει τίποτα. Και αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσουμε. Όχι, κανείς δεν έχει πει τίποτα. Ήταν στη διαπίστωση της Γενικής Ελέγκτρας, ναι, η οποία δόθηκε στο Υπουργείο. Προφανώς κάποιοι δεν έκαναν την κατοίκο εργασία τους. Ναι, κάποιοι ότι... δεν διάβασαν αυτό το πράγμα. Και... Δεν είναι η ώρα για να καταλογιστούν ευθύνες. Σύμφωνοι. Εγώ να συμφωνήσω ότι δεν είναι η ώρα. Θα το λύσετε το θέμα. Απλά τουλάχιστον μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δέσμευση ότι αυτούς τους 3 ή 6 μήνες που θα προκύψουν ως ανάσα θα τους αξιοποιήσετε για να βρείτε μια λύση η οποία θα έχει διάρκεια, έτσι, λόγος, και μακρά πνοή. Ο λόγος που έχει δοθεί αυτή η προσωρινή λύση είναι για να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μόνο μία αδειοδοτημένη εταιρεία που μπορεί να κάνει αυτή την εργασία σήμερα. Και παράλληλα να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα λογικό ποσό για αυτή την δουλειά. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Την ίδια ώρα ήθελα να φωτίσω και κάτι άλλο το οποίο ψάρεψα ως πληροφορία το τελευταίο 24ωρο δηλαδή. Αυτή την ώρα μαθαίνω ότι η πρακτική που ακολουθείται είναι ότι στην ουσία πληρώνει το συγκεκριμένο επιχειρηματία το κράτος και μετά πάει να εισπράξει από τους κτηνοτρόφους ένα ποσό της τάξης του 25% από τον καθένα. Έχει περίπου το κράτος κάθε χρόνο 500.000 ευρώ έσοδα από αυτή. Ναι. Εκ των οποίων εκεί μαθαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Ότι δεν είναι και τόσο εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Είναι τακτοποιημένα αυτά τα ποσά, δηλαδή. Ναι, είναι τακτοποιημένα αυτά τα ποσά. Υπάρχει έτσι ένα γενικότερο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία και είναι όλα αυτά που πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το τρίμηνο. Αυτό πάντως θα συνεχίσει να το κάνει το κράτος, να επιχορηγεί. Για τους επόμενους 6 μήνες σίγουρα θα συνεχίσουμε με αυτή την ίδια διαδικασία. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να πάει και να βρει τους ιδιώτες ως έξοδο. Κύριε Τσουρούλη, έχω πει προηγουμένως ότι για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός, που δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά, προφανώς το κράτος δεν μπορεί να αφήσει τέτοιες καταστάσεις όπως αυτές που ζήσαμε πριν 2 και 3 μέρες. Δεν μπορούμε. Και είναι υποχρέωση μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ περισσότερο άπτεται θέματος δημόσιας υγείας, να πειραματιζόμαστε και να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Άρα, ευελπιστώ ότι αυτό το τρίμηνο θα αξιοποιηθεί σωστά. Ελπίζω ότι όλοι έχουν λάβει τα μηνύματα αυτές τις μέρες και ότι με το πέρας αυτού του τριμήνου θα κάνουμε σωστά αυτό που δεν κάναμε τον προηγούμενο χρόνο. Αφού καήκαμε, στο πιλάφι, ας φυσήσουμε και λίγο. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2012. Ευχαριστώ πολύ.